Αχβαβ! Το friends with benefits, το ξέρει. Έπεσε το κερατό τη σακούδα. Στη γιορτή μου, μου στείλε μήνυμα. Δες τα όλα, όλα. Την επόμενη μέρα sky follow. Πες μου ότι είναι αυτό που φαντάζομαι. Ναι, τώρα πια είναι. Ανοίγμα, κοίτα! Vlog μας. Ησυχία στο κοινό. Έλα, αγάπη μου, θα μας πεις να κάνουμε και ησυχία. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα vlog μας, σε ένα ακόμα χριστουγεννιάτικο αχ-βαχ. Είμαστε εδώ για να λύσουμε τα ερωτικά σας τα προβλήματα. Κόσμος και Κοσμάκης θα παρελάσει και σήμερα εδώ. Θα κάτσει σε αυτόν τον τίμιο καναπέ για να μιλήσουμε, να συζητήσουμε και να λύσουμε τα ερωτικά προβλήματα. Δεν είμαι όμως μόνος μου εδώ. Είναι εδώ πέρα και πάλι ο Νίκος, γιατί δεν έχει επιλογή. Ο Μάριος, γιατί δεν έχει επιλογή. Η Λίλη, η Βάλια, η Σοφία. Έχει έρθει. Ούτε αυτές έχουν επιλογή. Έχει έρθει και η Τατιάνα. Σήκω λίγο στην κάμερά σου. Η Τατιάνα, η Τάνια, η Αλεξάνδρα και η Μαρία. Και είναι εδώ πέρα όλος αυτός ο κόσμος για να λύσει τα ερωτικά τα προβλήματα. Δεν το ρωτήσω φταίει. Παιδιά, μην ξεχάσετε ποτέ στη ζωή σας να κάνετε subscribe, like. Καυτό, μην ξεχάσετε ότι κάθε μέρα ανεβαίνει βίντεο. Έχουμε vlog μας μέχρι 25-26 Δεκεμβρίου. Πότε θα γίνουν τα vlog μας. Μέχρι τέλος πάντων τέλη Δεκέμβρη είμαστε εδώ κάθε μέρα. Δίνουμε και δώρα, Νίκο μου. Έλα λίγο τα δώρα. Στο τέλος του βίντεο δίνουμε δώρα. Δώρο θα πάρουμε. Εσύ. Το παιάκι. Λοιπόν, μπες. Γεια σου! Εγώ είμαι ο Φίλιππος, χάρηκα. Τι κάνεις, δεν σε βλέπω να βολεύεσαι. Κάτσε λίγο πιο άνετα, κάτσε λίγο πιο. Έτσι, μπράβο. Ωραία. Λοιπόν. Το λέγαμε, είναι κούκλα. Ναι. Ευχαριστώ. Τα πήρε στο κοπουλιμέντο. Λοιπόν, το καλοκαίρι του 21 ήμουνα στο χωριό μου και κατά τέλη Αυγούστου έχω μείνει εγώ, ένας φίλος μου, μια άλλη φίλη μου που θα φύγει κι αυτή και κάτι άλλη φίλη αυτού του φίλου μου. Και περπατάμε και είναι ένα μαγαζάκι και βρίσκω το φίλο μου εγώ και καθόμαστε σε ένα τραπέζι με τη φίλη μου και γνωρίζω ένα παιδί. Ωραία. Όλο ρα. Α, ναι. Ναι. Δεν πήγε καθόλου καλά. Γιατί? Άμα ήταν καλά εδώ, θαύμα. Ισχύει. Λοιπόν, αρχίζουμε, μιλάμε εκεί πέρα, υπάρχει μια ατμόσφαιρα λίγο φλερτ, λίγο ερωτική. Φεύγει η άλλη φίλη μου την επόμενη μέρα, εγώ κάθομαι γιατί να φύγω μαζί της, αλλά κάθομαι γιατί μ' άρεσε εμένα. Έκατσες επειδή το γνώρισες αυτόν. Ναι. Okay. Αρχίζουμε, κάνουμε παρέπει, δεν είχε και πολλά άτομα, καμιά εβδομάδα. Και σε αυτή τη εβδομάδα, επειδή το αυτοκίνητό του έχει ήχο. Από αυτά που περνάνε. Είναι κάγκουρας. Είναι κάγκουρας, ναι. Ωραία. Και είναι διθέσιο το αυτοκίνητό του επειδή υποτίθεται ότι είναι τείχος πίσω. Τείχος. Τείχος. Διθέσιο. Είναι ακούσα. Ναι. Ωραία. Ήμασταν τέτοια μαζί, βγαίναμε το ένα τ' άλλο και σε κάποια φάση αρχίσαμε να βλέπουμε το έτερος εγώ. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Είναι καταπληκτικό. Προβλέπουμε. Ή τη ταινία. Και τις δύο σεζόν. Α, τη σειρά. Την ταινία την είχατε δει. Την έχω δει, ναι. Ναι, το βλέπουμε και το βλέπουμε στο δικό του σπίτι. Τύπου 6 ώρα το πρωί, 7 ώρα το πρωί. Τα έχετε πια, λέμε τώρα. Όχι, δεν τα έχουμε. Τίποτα. Φίλοι. Okay. Φίλοι. Τύπου να είμαστε ξαπλωμένοι, να είμαστε εδώ, ξέρω εγώ. Ούτε καν έχετε κάνει κάτι, ούτε τίποτα. Φιλικό. Και σε κάποιες φάσεις γίνεται, γιατί ήταν τόσο κοντά που ήταν εδώ. Δεν έγινε τίποτα. Και επειδή μένουμε σε κοντινές περιοχές εδώ στην Αθήνα, μου λέγε θα έρχομαι να σε παίρνω, να βγαίνουμε το ένα τ' άλλο. Γυρίσαμε εν τέλει. Σε κάποια φάση βγαίναμε το ένα τ' άλλο, απλά αρχίζαμε να κάνουμε κάτι, αλλά ήμασταν στο σπίτι μου, επειδή έλειπαν οι δικοί μου, ήταν ακόμα στο χωριό. Βλέπαμε τέλος εγώ και γυρνάει και μου κάνει, ξέρεις αγγλικά. Του κάνω τι είναι, και μου λέει το friends with benefits. Το ξέρεις. Τον κοιτάω. Το friends with benefits. Benefits. Φίλοι με προνόμια να πούμε. Μία από τις αγαπημένες ταινίες αυτό εννοούσε. Όχι. Και του λέω, ξέρω εγώ, ναι, το ξέρω, γιατί. Και μου λέει, εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος και μ' αρέσεις, αλλά θέλω να κάνω κάτι και με άλλες. Ωραία. Κάτι και με άλλες. Δεκτό που είναι έτσι. Δεκτό. Okay. Αληθινός. Και ήμουν εγώ, okay, εντάξει, μ' άρεσε φουλ. Δεν ήμουν σε φάση να τον αλλάξω και αυτό, γιατί δεν γίνεται αυτό, το ξέρω. Το σεξ ωραίο. Δεν είχαμε κάνει. Okay. Τέλος πάντων, και σε κάποια φάση βλέπω ένα story με μια τύπησα μες στο αμάξι του και νευριάζω. Τρελή εγώ. Ναι, βέβαια να πούμε ότι είναι δικό σου το λάθος, γιατί ο άνθρωπος είχε νευριάσει. Μα προφανώς είναι δικό. Το ξέρω. Το ξέρω είναι δικό μου το λάθος. Απομακρύνομαι εγώ σιγά-σιγά γιατί λέω εντάξει, δεν θα κάτσει εκεί να φας τη ζωή σου με αυτόν. Τέλος. Πόσο να ήταν, ένας μήνας, δύο. Και σταματάμε να μιλάμε και μετά ξαναρχίζουμε μετά από καμιά εβδομάδα. Και δεν έρχεται το ωραίο. Μιλάμε, ξέρω εγώ, λίγο παραπάνω από το συναισθηματικό αντάλ. Και του κάνω πω, του λέω για πλάκα το παγώ και ρέχομαι να μιλήσουμε τόσο πολύ. Και μου κάνει, δεν μιλάμε,
Απλά στέλνουμε μηνύματα γιατί βαριέμαι στην καφετέρια. Μου γυρνάει το λαμπάκι. Παρά είναι ειλικρινής. Παρά είναι ειλικρινής. Παρά είναι μαλάκας. Η άλλη κάνει και τα ραντεβού της ταυτόχρονα. Η άλλη κάνει και τα ραντεβού της. Κάτι του λέω ότι νευριάζω και κόψω και αυτά. Μου κάνει μετά, ξέρεις με πόσα άτομα μιλάω κάθε μέρα. Αλλά ηρέμησε. Εκεί είμαι εγώ σε φάση. Αλλά ηρέμησε, όντως. Οκ, δεν θα κατασχοληθείς. Την άλλη μέρα με παίρνει τηλέφωνο, είμαι εγώ με ένα φίλο μου έξω. Εγώ τρίλη του κάνω. Τι θες, βαριέσαι και δεν έχεις να κάνεις και με τηλέφωνα, παράτα με! Και του το έκλεισα. Ωραία. Αυτός ο φίλος μου μετά βγήκε με αυτόν, ήταν σε ένα κοινό πάρτι και πήγε και είπε αυτός ο πρώην τύπου. Τι έπαθη εγώ, γιατί δεν μιλάει και αυτά. Δεν μου ήθελε να με ρωτήσει, κόψαμε, τελείως δεν έχουμε μιλήσει από τότε. Παράλληλα, εγώ είχα γνωρίσει ένα άλλο παιδί. Όχι, δεν είχαμε κάνει κάτι, περίμενε. Δεν κάναμε κάτι. Τον είχα γνωρίσει, δεν το συμπαθούσα καθόλου. Αυτός μου την έπεφτε. Εγώ ήμουν κολλημένη με τον άλλον. Και σε κάποια φάση λέω: εντάξει, δεν ασχοληθώ άλλο με το βλαμμένο. Τέλος, το κόψαμε τελείως. Βγαίνω με τον άλλον, γίνεται κάτι με τον άλλον. Τώρα είμαστε μαζί, κοντά ένα χρόνο. Με ποιον? Με αυτό που δεν συμπαθούσα. Με αυτό που δεν συμπαθούσες και στην έπεφτε και εσύ με τον άλλον και τώρα. Ναι. Όχι, ήταν πολύ καλό παιδί και απλά εγώ. Ήσουν κολλημένη με τον άλλον. Ναι, επειδή είναι λίγο μεγαλύτερο. Πόσο? 28. Εντάξει, ναι. Ναι, δεν είναι λίγο μεγαλύτερο, μου έπεφτε λίγο περίεργο. Και είχε βγει και από μια σχέση γιατί είχε χωρίσει, είχε σχέση πολλά χρόνια. Μου έπεσε λίγο περίεργα και εγώ κρίντζαρα λίγο. Αλλά εν τέλει βγήκαμε γιατί ήταν και κοινός φίλος ενός φίλου μου. Και τώρα τα έχετε ένα χρόνο. Ναι, τα έχουμε ένα χρόνο. Εσύ τώρα με αυτό που είστε καλά. Ναι, είναι πολύ καλά. Α! Δεν υπάρχει καλά. Πρόβλημα. Όχι, όχι, απλά εγώ ήθελα να πω αυτό. Για τον άλλον. Όμορφα! Κάτσε ρε παιδί μου, και από αυτή την ιστορία βγαίνει μήνυμα όμως. Ποιο είναι το μήνυμα? Το μήνυμα είναι ότι ήταν κολλημένη με έναν άνθρωπο, ο οποίος δεν ήταν ο κατάλληλος για εκείνη. Και το κατάλληλο και ξέκοψα τελείως. Στην ουσία δεν έβλεπε ότι ο άνθρωπος που είναι τώρα ήταν καταλληλότερος για εκείνη. Και μόλις το είδε, η ζωή της ομόρφινε. Η ζωή της ομόρφινε. Η ζωή μου ομόρφινε. Μπράβο. Αλλά εγώ. Μπράβο, Μάρκο! Μπράβο, Μάρκο! Το θέμα είναι στη γιορτή μου τον Απρίλη, μου στείλε μήνυμα. Ο πρώην. Και μου λέει: Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά και κάτι τέτοια. Δεν του απάντησα καθόλου. Μετά από λίγο καιρό τον μπλόκαρα κιόλας γιατί βαρέθηκα να ανεβάζει. Ας έστελνε το ένα τ' άλλο. Ναι, αλλά εσύ τώρα είσαι χαρούμενο με αυτόν που είσαι. Ναι! Δεν τον θέλουμε τον πρώην. Καθόλου, καθόλου. Ωραία, άρα είσαι ευτυχισμένη. Ναι, είμαι πολύ ευτυχισμένη. Άρα δεν είσαι για εδώ. Με εγώ στόπα το πρώην. Άρα φυλάκια! Περίμενε! Δεν έχει άλλο, απλά θέλω να πω ότι. Καταλαβαίνουμε την κατάσταση, ρε καλά παιδί. Εννοείται. Τα ρε παιδί, μπλάκα. Καλά έκανες και έδωσες και ευκαιρία δηλαδή στο παιδί αυτό τώρα που είσαι. Ναι, ναι, ναι. Γιατί ενώ στην αρχή, ξέρω εγώ, δυσκολευόσουν και αυτά ναι. Και έλεγες τώρα να κάνω κάτι δεν μου αρέσει, είναι μεγαλύτερο. Του έδωσες μια ευκαιρία και τώρα είστε ένα χρόνο μαζί, δεν μου είπε. Ναι, ναι, είστε ένα χρόνο μαζί. Τέλειο είναι αυτό. Ναι, απλά το θέμα είναι ότι όταν βλέπουμε ότι μια κατάσταση δεν τραβάει για κάποιο λόγο. Δεν πρέπει να την τραβάμε τα μαλλιά. Δεν τραβάμε γιατί έχω φίλες που χωρίζουν, τα φτιάχνουν, χωρίζουν, τα φτιάχνουν και λέω ρε μαλάκα, ηρέμησε λίγο. Βρες κάποιον άλλο σου αξίζει. Δεν σου αξίζει αυτή η κατάσταση. Ναι, έχεις δίκιο. Μπράβο, εγώ! Ευχαριστώ! Ήρθε εδώ πέρα στο χριστουγεννιάτικο μου να περαστεί και κάτι. Ευχάριστο εδώ πέρα! Ναι, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, τα φιλιά μου στο παιδί, να είσαι καλά και να παραμείνεις χαρούμενη. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Φιλάκια πολλά! Γεια! Πάμε! Ησυχία στο πλατό. Γράφουν όλα! Νίκο! Πάμε! Έλα! Μπράβο! Μπράβο! Τον είχε σου ένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου φαίνουν και δώρα οι άνθρωποι. Πες μου ότι είναι αυτό που φαντάζομαι. Τι είναι? Ναι. Λοιπόν. Ναι. Τελείωσε η ζωή μου. Μα τι κάνει. Τελείωσε η ζωή μου. Αχ, βαχ. Δεν μου έχουν φέρει στη ζωή μου. Σταμάτα λίγο εσύ τώρα. Δεν μου έχουν φέρει στη ζωή μου πιο ωραίο δώρο και πιο χρήσιμο. Ευχαριστούμε όλους εμάς που σου έχουμε πάρει τόσα δώρο. Ευχαριστούμε. Συγγνώμη, μου έχεις φέρει εσύ τέτοιο πράγμα, Λίλη. Αποκλείται. Εγώ γιατί είμαι εδώ. Έχω την αίσθηση. Αποκλείεται. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη. Του βάλαμε και το προφυλακτικό του και είναι έτοιμο για όλα. Τι ωραίο δώρο μου πήρες. Πώς σε λένε, Σοφία. Σοφία. Γεια σου, ρε Σοφία. Για πες, τι σε έφερε. Λοιπόν, από πού να αρχίσω τώρα εγώ. Λοιπόν, είχα μια σχέση ένα χρόνο από απόσταση. Ωραία. Που η απόσταση αρχικά ήταν Αθήνα Ναύπακτος. Οκ. Και το εντάξει. Το καλοκαίρι έγινε Ελλάδα-Λονδίνο. Α, 4 ωρίτσες. Αυτός πήγε εκεί αρχικά για να δουλέψει το καλοκαίρι. Επειδή η αδερφή του μένει στο Λονδίνο, πήγε εκεί πέρα αρχικά για το καλοκαίρι. Και τον Αύγουστο επέλεξε να μου πει ότι θα σπουδάσει στο Λονδίνο. Πόσο καιρό ήσασταν μαζί όταν σου είπε ότι θα σπουδάσει στο Λονδίνο? 9 μήνες.
Okay. Είχαμε βρεθεί συνολικά. Εγώ θα χώριζα. Κοίτα. Να το πούμε εκεί αυτό. Εκεί το πήγαινα. Εσύ τα έχεις με κάποιον. 9 μήνες. Πάει στο Λονδίνο και σου λέει ότι θα μείνω στο Λονδίνο. Δεν θα χώριζες. Όχι, θα χώριζες κι εσύ, αλλά δεν θα ζωή. Παιδιά, θα το δοκίμαστε. Θα χώριζα. Ναι, αυτό. Όχι, παιδιά, θα έλεγα ότι επιλέγει κάτι άλλο. Εγώ του λέω ότι με την απόσταση δεν ξέρω αν θα μπορώ να συνεχίσω. Και μου έλεγε τι σημασία έχει η απόσταση, εγώ σε αγαπώ, όλη τη μέρα σε να σκέφτομαι. Και εγώ το είχα πιστέψει αυτό. Και λέω εντάξει. Θα δοκίμαστε. Ναι, γι' αυτό. Και λέω α δοκιμάσω. Και μετά στην Αγγλία βγαίνει. Διακοπέ σε Λονδίνο θα είχα, οπότε δεν με πείραζε. Και συνολικά είχαμε βρεθεί 3-4 φορές από κοντά. Τώρα το καλοκαίρι αυτό. Όχι το καλοκαίρι. Καθόλου. Το καλοκαίρι μόνο 2 μέρες που ήρθε. Συγγνώμη, τα είχατε 9 μήνες και είχατε βρεθεί 3-4 φορές από κοντά. Ναι. Συγγνώμη, τι λέμε τόση ώρα. 9 μήνες είχατε βρεθεί 3 φορές από κοντά. Άρα δεν θα είχατε βρεθεί αγάπη. Σοφία, μην μιλάς εσύ. Οι 3-4 φορές είχα πάει εγώ ναύπακτο. Δεν είχε έρθει αυτός Αθήνα. Αυτός γιατί δεν είχε έρθει Αθήνα. Γιατί έλεγε δεν προλαβαίνω. Είχε έρθει μία φορά. Ωραία. Είχατε μια σοβαρή σχέση. Φυσικά. Και ενώ εγώ του είχα πει ότι δεν ξέρω με την απόσταση αν θα μπορώ να συνεχίσω, μου έλεγε αυτά ότι εγώ σε αγαπώ και τέτοια. Το Σεπτέμβριο, για λίγες μέρες, ήρθε Ελλάδα. Στην ναύπακτο πήγε και μου είπε να πάμε μαζί, να έρθω μαζί του. Πήγα εγώ και όταν πήγα, εκείνος έδινε για μάθημα οδήγησης. Εγώ θα μένα μόνο μου στο σπίτι για λίγες ώρες. Και ψαχούλεψες. Όχι. Όχι. Και μου λέει, λοιπόν, εγώ πάω τώρα για μάθημα οδήγησης, θα μείνεις μόνο σε λίγες ώρες, πλύνει λίγο τα πιάτα και σε μάζεψε και εδώ πέρα το χώρο, μην είναι έτσι ακατάστατα. Okay. Και το έκανα, γιατί είμαι τόσο έξυπνη, αλλά δεν μου είχε φανεί περίεργο. Και τέλος πάντων, αυτός φαινόταν και πριν έρθει ναύπακτο και αφού ήρθε, φαινόταν λίγο απόμακρο στη συμπεριφορά του. Δηλαδή, έκανε μία μέρα να μου απαντήσει τα μηνύματα και του λέω, ξέρω εγώ, γιατί δεν μου απαντάς τα μηνύματα. Μου λέει, δεν προλαβαίνω. Έχω πολλές δουλειές. Δεν μπορώ λέει, πάντα να σε παίρνω τηλέφωνο και να σου στέλνω μήνυμα. Και του λέω. Μάλλον. Δεν είπα του λέω να μου στείλεις παράγραφο, ένα μήνυμα να μου απαντήσεις. Έλα, παιδιά, τώρα υπάρχει χρόνος πάντα να στείλεις ένα μήνυμα. Τώρα δεν πω ακόμα μαλακίες. Του έλεγα τι έκανες σήμερα. Και γιατρός να είναι ο άλλος και αυτό, έλα. Όταν πήγαμε ναύπακτο, γύρισα εγώ και μου στείλε μήνυμα λίγες μέρες μετά. Η Σοφία πρέπει να μιλήσουμε. Από μήνυμα. Και μου λέει, δεν πάει άλλο αυτό. Του λέω, τι εννοείς. Μου λέει, δεν μπορώ άλλο από απόσταση. Ενώ μου είχε πει τι σημασία έχει η απόσταση. Μου λέει, δεν μπορώ άλλο από απόσταση. Του λέω, και πότε το κατάλαβες αυτό. Μου λέει, εδώ και 2 εβδομάδες. Όσο εγώ ήμουν μαζί της στην ναύπακτο και κάναμε διακοπές. Αυτός απομακρυνόταν, ναι. Και του λέω και αποφάσισα να το πεις από μήνυμα. Και μου λέει δεν μπορούσα να βρω κατάλληλη στιγμή. Εσύ ναι. Είχες πάει με άλλον. Όχι. Είχα σκεφτεί να πάω, αλλά δεν. Okay. Δεν έχει. Γιατί θα νιώθω και άσχημα και λέω εντάξει. Το θέμα όμως δεν είναι ότι με χώρισε από μηνύματα. Είναι το τι έχει κάνει γενικά αυτός ο άνθρωπος. Δεν υπήρχε χημεία όσον αφορά το σεξουαλικό κομμάτι. Κοίτα, στις 4 φορές δεν υπάρχει. Εύκολα χημία. Ενώ εκτός αν είναι ο άλλος ή η άλλη το καλό, το δυνατό, το χαρτί. Αυτό μου είχε πει. Μου είχε πει ότι εγώ έχω πάει με πάρα πολλές και ξέρω από αυτά. Έκανε 40 λεπτά. Τώρα είναι το σημαντικό. Έκανε 40 λεπτά. Να βρει πού θα μπει. 40 λεπτά. Είχε φως. Είχε. Ολοφώτινο ήταν το δωμάτιο. Δεν μπορούσε να βρει. Δεν έβρισκε στόχο. Δεν μπορούσε να βρει με τίποτα πού θα μπει και τι θα κάνει. Και επίσης έκανε κάτι ήχους, λίγο περίεργους. Δηλαδή. Που δεν τους ακούς την ώρα που κάνεις αυτό το πράγμα. Ναι, αφού βρήκε το στόχο. Όχι. Πριν. Γενικά. Δεν το βρήκε ποτέ το στόχο. Ποτέ. Τον έχει βρει 1-2 φορές. Είναι παρθένος το παιδί. Ξεκάθαρα και μου έλεγε. Ναι, αλλά της έχει πει ότι έχει πάει μόνο την άσπακτα. Ναι. Μπορεί να το πεπίτιδες. Μπορεί να το πεπίτιδες για να την κάνει αυτό. Συγγνώμη. Δηλαδή, έκανε κάτι, είχες κάτι. Ναι, τώρα πια είναι. Κοίτα! Ναι, τώρα μόλις γίναμε, τώρα. Αλήθεια, είναι πολύ χαρούμενος. Και αυτό είπε εγώ, το ακούω, την ώρα που προσπαθούσε να βρει το σημείο. Έψαχνε να βρει το σημείο και έκανε. Ναι! Έπρεπε εγώ να κάθομαι και να ακούω αυτόν τον ήχο την εσύ ώρα που... Εσύ τι έκανες? Ήθελα πάρα πολύ να γελάσω, αλλά θα είναι φάσμα. Η φάτσα σου πώς ήτανε? Δεν προσποιώσουν εσύ κάτι. Τι? Δεν προσποιήθη, δεν είχε πει. Δεν είχε μπει ο άλλος. Δεν είχε μπει κάτι. Άλλος λέει έκανε έψαχνε. Αυτό σε τι φάση ήτανε? Δεν υπήρχε φάση σε αυτόν τον άνθρωπο. Όχι, ήτανε σηκωμένος. Μάλιστα να μαθαίνεις σε στήσιο. Ναι, αυτό βασικά. Αυτός γενικά ήθελε ρε παιδί μου, αλλά άμα εγώ ακούω αυτόν τον ήχο, δεν θέλω άλλο. Άρα, συγγνώμη, στον ένα χρόνο δεν κάνετε ποτέ σεξ? Κάναμε 2 φορές. Άρα το βρήκε το στόχο κάποτε. Τον έχει, το βρήκε, αλλά το βρήκε μετά από πόση ώρα. Ωραία, όταν βρήκε το στόχο, τι θορύβους έκανε? Τους ίδιους. Τους ίδιους. Όταν πια αυτό έκανε πολύ διάρκεια αυτό, έκανε.
Και είναι αυτό το θέμα. Οι γονείς ήταν στο δίπλα δωμάτιο. Οι γονείς ήταν στο δίπλα δωμάτιο. Συγγνώμη, είπες ότι όταν ολοκλήρωσε την πράξη, έκανε για πολύ ώρα τον ήχο, ναι. Ή όταν μπήκε. Όταν ολοκλήρωσε. Τι λέμε, μαλάκα. Έκανε με διάρκεια. Αλήθεια, ευχαριστώ τη μάνα μου που με σπούδασε στην Αγγλία. Να ρωτήσω τώρα. Τέλος εδώ τα σεξουαλικά τώρα. Δύο φορές αυτά. Εδώ, τώρα εσύ εδώ, έχεις έρθει. Ο λόγος. Να πω αυτά. Αυτό μόνο. Δεν τον θες αυτόν τον άνθρωπο. Όχι. Α. Ναι, όταν με χώρισε, τον έπαιρνα τηλέφωνο και μου έλεγε: δεν μπορώ να το σηκώσω. Μετά από 10 φορές που τον πήρα, το σήκωσε και έκανε πως έκλαιγε. Έκανε πως έκλαιγε, δηλαδή. Έκανε. Του λέω: τι είναι αυτά που μου λες. Μου λέει: δεν θέλω να με μισήσεις για αυτό που σου κάνω. Εγώ δεν ξέρω γιατί συνέχιζα μαζί του. Άμα τον δεις όλες πως είναι η φάζα του. Είναι γελίος. Ο άνθρωπος είναι γελίος. Ναι, εγώ θέλω να έχω εικόνα. Μπορεί εσείς δυστυχώς. Επίσης, μπορεί να το δει το βίντεο αυτό. Μπορεί να δει το βίντεο αυτό. Και αυτός και οι φίλες του. Επίσης, είχε μόνο κορίτσια φίλες. Δεν είχε ένα αγόρι φίλο. Δες τα όλα, όλα, όλα. Τώρα θα γίνει. Αρχικά, συγγνώμη. Τον έκανα unfollow. Σε ακολουθεί και δεν τον ακολουθείς. Πότε ήταν η τελευταία σας φορά που μιλήσατε? Όταν χωρίσαμε. Όχι, στα γενέθλιά μου έστειλε. Τι σου έστειλε? Χρόνια πολλά σοφάκι μου, να τα καταστήσεις και να είναι τα καλύτερα γενέθλια που έχεις περάσει. Εσύ έχεις προχωρήσει μετά από αυτόν? Περίπου. Υπάρχουν κάποια έτσι φλερτ και κάποια... Άρα τώρα είσαι ελεύθερη και ωραία. Εννοείται. Ωραία, παιδιά. Το Instagram θα υπάρχει εδώ, θα είχε περάσει στην αρχή. Άμα θέλετε, να τη βρείτε εδώ πέρα τη φίλη μας, να τη στείλετε ένα μήνυμα και να πάμε παρακάτω. Να πούμε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν σε ενδιαφέρει. Για το τελείωμα θα ήθελα να μας ξανακάνεις τον ήχο που έκανε όταν έβρισκε, όταν έψαχνε τον στόχο. Με τον κάκτο! Εντάξει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Εγώ σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Φιλάκια. Φιλάκια. Ωραία. Αν θα σου στείλουν μηνύματα, τσέκαρε το inbox. Ωραία. Γεια σου. Γεια σου. Έλα! Εγώ πώς φαίνεται το στούντιο? Πολύ ωραίο είναι. Είναι πολύ άνετο ο καναπές. Εγώ δεν ήταν να έρθω. Αλλά? Αλλά έχω κάποια πράγματα να πω. Είσαι σε σχέση ή ελεύθερη? Είμαι σε σχέση. Α, άρα είναι όλα καλά στη ζωή σου. Ναι, εντάξει. Εγώ είχα μια σχέση 1,5 χρόνο. Ναι. Εντάξει, ήταν πολύ δύσκολη. Καλά, ήμουν και πολύ πιο μικρή. Εντάξει, έπεσε το κερατό της αρκούδας. Από σένα ή από αυτόν? Από αυτόν. Τύπου έκανε κάτι με την κολλητή του αδελφού μου, με την κολλητή. Πρώην κολλητή μου. Όταν λες κάτι σεξι ή φάση. Όχι, όχι, φάση. Α, εσύ κάνεις. Έχεις όντως ωραία νύχτα. Α, είναι χάλια αυτά, τα έκοψα. Ευτυχώς που κοιμάται η Σοφία. Για πες. Κάτι, μόνο φάση και τέτοια. Μετά ξέρω εγώ, τα σπάσαμε, τα ξαναβρήκαμε. Λίγο αυτό γινόταν για κάνα χρόνο. Το θέμα είναι ότι μετά από αυτό, εμένα με προσέγγισε ο κολλητός του. Όχι ερωτικά, δηλαδή εκείνη τη στιγμή όχι ερωτικά. Κοίτασε και μου είπε ότι ξέρω εγώ, όταν τα είχατε, είχε κάνει κάτι και με αυτή. Είχαν βγει και με την άλλη. Α, καλός ο κολλητός. Ναι. Ωραίος φίλος. Μετά ξέρω εγώ, σπάω εγώ με τον κολλητό του. Το συμπάθησα πάρα πολύ το παιδί, οκ. Okay, μια χαρά. Κάνατε κάτι? Όχι. Τι είμαι. Αλλά όχι, δεν έχουμε χαρακτηρισμούς εδώ πέρα σε αυτό το κανάλι. Εγώ να είμαι με κάποιον 1,5 χρόνο και μετά να πάω κάτω με τον κολλητό του. Δεν έχεις τα προηγούμενα, χβάχ. Εγώ όλα τα έχω δει. Α. Αφού ξέρω εγώ κόβουμε λίγο παρέα γιατί βγαίναμε συστηματικά πάρα πολύ. Γυρνάει και μου στέλνει μήνυμα και μου κάνει να ξέρεις ότι μ' αρέσεις και τι τέλει. Ο κολλητός του. Ναι, και το ένα και το άλλο. Λέω, οκ, κοίτα, εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι γιατί ξέρεις ότι είμαι με αυτόν τον άνθρωπο και δεν θέλω να μπλακεί. Δεν κάνουμε κάτι, το τελειώνω. Αυτό συνεχίζει εντωμεταξύ να μου στέλνει μηνύματα κανονικά, κανονικά. Μετά από κάποια φάση, ξέρω εγώ, χωρίζει αυτός με την κοπέλα του. Συνεχίζει και μου στέλνει. Αυτός, συγγνώμη, αυτός όταν σου. Κοπέλα. Είχε κοπέλα και σου είπε ότι θέλει. Ναι. Ωραία. Και η συγκεκριμένη εντωμεταξύ είχε τρελό κόμπλεξ μαζί μου. Χωρίς να έχει γίνει κάτι μεταξύ μας. Χωρίζουνε, μου λέει, ξέρω εγώ να βγούμε κι αυτά. Εγώ δεν θέλω να βγούμε, το έχω κόψει. Τα βρίσκουνε. Με κάνει μπλοκ. Αυτός. Ναι. Λέω, οκ, okay, δεν θα ασχοληθείς. Σταματάω. Ούτε στον δρόμο που ξέρω εγώ τον πετυχαίνω. Άμα μου μιλήσει, οκ, okay, θα μιλήσω, δεν είμαι κακιά. Αλλά, οκ. Okay. Αλλά για μένα ήταν τελείως φιλικό. Του το είχα ξεκαθαρίσει ότι ξέρεις κάτι, εμένα δεν με ενδιαφέρει γιατί είμαι κολλημένη στον πρώην. Τέλος πάντων, τελειώνει αυτή η ιστορία. Τελείως. Μένει 1,5 χρόνο χωρίς να έχω κάνει κάτι με τίποτα. Δεν έκανες τίποτα με κανέναν επειδή ήσουν κολλημένη με τον πρώην. Ναι, και επειδή ένιωθα ότι ξέρεις κάτι, άστο, βρέστο με σένα γιατί. Ένιωθα. Μπράβο, ότι, ένιωθα ότι φταίω εγώ που όλη την ώρα ξέρω εγώ. Να πάταγε. Ένιωθες ότι έφταιγες εσύ επειδή σε κεράτανε ο άλλος. Ναι. Πράγμα που δεν είσαι. Ακούς εσύ. Πράγμα που είναι και. Την έχω πατήσει πολλές φορές. Δυστυχώς δεν το έγραφα. Λίλη, μπορείς να ξαναχτυπήσεις μπροστά στην κάμερα. Απλά εγώ νιώθω ότι ξέρεις κάτι και άστο. Αν είναι ρε παιδί μου να έρθει ο κατάλληλος, θα έρθει. Ήρθε τελικά. Πηγαίνω στη δουλειά του μπαμπά μου και έρχεται ένα παιδί να πάρει ένα ανταλλακτικό.
Ωραίο παιδί. Ωραίο παιδί. Δεν δίνω σημασία. Δεν τον γνωρίζω τίποτα. Την επόμενη μέρα sky follow. Λέω τη φάση που με βρήκε. Πού σε βρήκε. Δεν του είχα μιλήσει, δεν του είχα πει όνομα, δεν του είχα πει τίποτα. Είδε τελικά ποιο θέλει βρίσκει για πέρα. Και εγώ ενθουσιάστηκα. Εγώ λέω κοιτάξει, αυτό είναι τέλο. Τον δέχομαι. Λέω καλέ, τι είναι αυτό. Πώ με βρήκε αυτά. Ενθουσιάζομαι εγώ. Βγαίνουμε. Δεν γίνεται κάτι κατευθείαν. Τελικά έγινε κάτι όμω. Άκου, άκου. Βγαίνουμε 2-3 φορέ. Ξαφνικά αυτό. Κόβει, μία δεν στέλνει, μία του απαντάω, με αφήνει στο διαβάστηκε, μία δεν μιλάει καν. Που ναι, okay, εγώ είμαι πολύ εγωίστρια. Δεν θα στείλω πρώτη. Αλλά αν δω αν με ενδιαφέρει κάτι, θα στείλω, δεν είμαι και ηλίθια, εντάξει. Κόβουμε. Έχει γίνει κάτι, αλλά μόνο φάση, ξέρω εγώ. Πάω πενθήμερη με το σχολείο. Ανεβάζω ένα story και γυρνάει και μου στέλνει και μου κάνει «Πού χάθηκες εσύ» και του κάνω «Ξέρω εγώ είμαι εκεί». Μου κάνει «Α, γαμώτο και θέλω να σε δω». Έχει εξαφανιστεί ένα μήνα. Και εμφανίζεται τσαφ μετά από ένα μήνα και μου κάνει «Α, ήθελα να σε δω». Εγώ χαζί, ξέρω εγώ, και του λέω «Ναι, εννοείται, ξέρω εγώ, αύριο γυρνάω». Και μου κάνει «Ναι, να βγούμε». Και διαγράφει τα μηνύματα. Λέω «Εντάξει, οκ, okay, τον πούλο». Ναι, καλά, καλά. Ναι, καλά. Μου στέλνει μετά από ένα μήνα, Ιανουάριο. Α, κάθε μήνα σου έστειλε για ένα μήνυμα. Ναι, αλλά εγώ ήμουν ηλίθια γιατί καθόμουν. Και το απαντούσες. Και δεν έβγαινα με άλλους γιατί έλεγα όχι αυτός, αυτός, αυτός. Και. Η Σοφία είναι το mood της ζωής μου. Για πες. Η Σοφία είναι πολύ πολύ προβληματισμένη. Σοφία, έλα ρε. Είναι η κοπέλα μια χαρά, ρε μαλάκα. Μην στενοχωριέσαι. Είσαι με τέσσερις ώρες. Τι έκανες το βράδυ. Γέλασε μετά, στο επόμενο επεισόδιο είναι η Σοφία! Και μου στέλνει τον Ιανουάριο, ξέρω εγώ, και μου κάνει θα βγούμε. Του κάνω εντάξει, και θα βγούμε. Εγώ εντωμεταξύ είμαι στα νεύρα, λέω τώρα τι να βγω να ασχοληθώ και αυτά. Βγαίνουμε. Ωραία. ένα emoji κλαίων εδώ πέρα. Κοίτα την κάμερα. Πάρτο. Ωραία. Βγαίνουμε, δεν γίνεται κάτι. Του λέω, ξέρω εγώ, πώς την έχεις δει, κάθε τρεις και λίγο θα με θυμάσαι. Και εγώ θα τρέχω τελικά. Και γυρνάει και τι μου λέει. Άλλαξε, σε μεγάλωσε, σε ομόρφινε. Okay. Με ναι. Έχει κουράσει αυτό σήμερα τώρα. Εμένα με έχει ενθουσιάσει ο τρόπος που με προσέγγισε. Αλλιώς ούτε εμφανίσμος είναι, ούτε ξέρω εγώ. Με είχε μείνει επειδή αυτός απλά σε βρήκε από το ναι. Instagram και έκανε όλο αυτό. Ναι. Χωρίς να σε αρέσει καν. Ούτε ξέρω εγώ κάποιον ιδιαίτερο χαρακτήρα. Απλά ξέρω εγώ ήξερε πώς να με προσέξει και είχα κάτι σαν την ηλίθεια εκεί πέρα. Με ήξερε πώς να σε προσέξει από το follow. Όχι, ήξερε πώς να σε προσέξει που σου έστελνε ένα μήνυμα ανά ένα ναι, μήνα και τελικά. Αυτή τη μία φορά που μου έστελνε θα μου έλεγε κάτι καλό ή θα μου έλεγε ξέρω εγώ βγαίνουμε. Εγώ είχα ζει, θα πήγαινα. Αυτό σου έστελνε μία φορά το μήνα και μου λες ότι. Απλά ήξερε... εγώ σκεφτόμουν ότι ξέρει κάτι και έχει μείνει τόσο καιρό μόνη σου. Αυτό είναι ο κατάλληλο τέλο με αυτόν. Μιλάμε για τελείω ηλικία. Είναι πολύ χαμηλή το αυτοεκτίμηση, ξέρω, το παιδάκι το, μου. Δηλαδή. Το κατάλαβα, το κατάλαβα. Βγαίνουμε άλλη μία φορά και εγώ του είχα πει ότι δεν θέλω να προχωρήσω. Γιατί τόσο καιρό ήμουνα μόνη μου και όταν νιώσω εγώ έτοιμη, είναι εμένα και θα το κάνω. Και αρχίζει και σπρώχνει και θέλω το ένα και θέλω το άλλο. Και πάει... Σεξουαλικά. Ναι, και πάει να κάνει κάποια βήματα που εγώ δεν ήθελα. Okay. Τέλος πάντων, το κόβω. Φεύγω, δεν απαντάω στα μηνύματα κι αυτά και βλέπω ένα παιδί στο Instagram και λέω τι ωραίο παιδί αυτό. Μετά από μια εβδομάδα μου στέλνει μήνυμα αυτός, βγαίνουμε και τώρα είμαστε 9 μήνες μαζί. Κάτσε και... μου στείλε από το πουθενά, κάνεις manifestation πως το λέω. Λέω στην κολλητή μου καλά τι κούκλος είναι αυτός και μετά από μια εβδομάδα σκάει μήνυμα και μου κάνει... Τον είχες κάνει follow. Τον είχα χρόνια, ξέρω εγώ, ένα χρόνο, δύο χρόνια. Τι λες, ρε. Και μου στέλνει και μήνυμα. Και λες την κολλητή σου τι ωραίος είναι αυτός, δεν έχετε μιλήσει ποτέ και ναι, σου στέλνει ναι, μια εβδομάδα ναι. Μήνυμα. Και μου στέλνει μήνυμα και μου κάνει, ξέρω εγώ, αχ, γεια και αυτά, γεια, οκ. Και τα έχετε τώρα 9 μήνες. Και μου κάνει που θα βγούμε. Κάνω να βγούμε, οκ. Βγαίνουμε και τελικά νεκρά. Εγώ το μεταξύ σε φάση φοβόμουν από τον προηγούμενο, έτοιμη να το ακυρώσω τελευταία στιγμή. Μπράβο όμως! Το αχ βαχ περνάει σοβαρά μηνύματα το πλέον. Το θέμα είναι ότι ο πρώην. Αυτός που πήγε να προχωρήσει ένα γονέα. Βεβαίως. Μία φορά το μήνα μήνυμα. Ναι, αυτός. Βγήκαμε μία εβδομάδα αφού το τέλειωσα με αυτόν. Αφού σταμάτησα να τον βλέπω. Μία εβδομάδα τελείωσε με τον πρώην και την επόμενη εβδομάδα βγήκες με το χώρο που είσαι τώρα. Ναι. Και μου στέλνει μηνύματα. Ακόμα. Εκείνη την περίοδο και μου κάνει. Εν τω μεταξύ, εγώ δεν ανεβάζω τίποτα με το αγόρι μου γιατί δεν γουστάρω να δείχνω κάποια πράγματα. Καλά θα ανεβάσω κάνεις. Όταν είμαι σίγουρη ότι ξέρεις κάτι. Ναι, τώρα θα ανεβάσω μία φορά το χρόνο, ξέρω. Καλά κάνεις. Και μου στέλνει και μου κάνει. Που χάθηκε και αυτά και του κάνω. Κοίτα να σου πω, εγώ δεν ασχολούμαι άλλο, δεν μπορώ να ασχοληθώ μαζί σου. Φυλάκια. Φυλάκια. Αυτά ακριβώς.
Την επόμενη μέρα μου στέλνει μήνυμα και μου κάνει: μη σε πετύχω πουθενά με το δικό σου και με τη μηχανή και κάτι τέτοια, γιατί θα τον κάνω με μαύρο το ξύλο ή κάτι τέτοια. Πού το ήξερε αυτό? Έλα μου ντε. Εν τω μεταξύ, εγώ βλέπω το αυτοκίνητό του να περνάει όλη την ώρα κάτω από το σπίτι μου από τότε μέχρι το καλοκαίρι. Τώρα τελευταία δεν το βλέπω τόσο. Δηλαδή είναι περίεργα πράγματα. Ακολουθιέστε σε social. Όχι, εγώ τον έχω κάνει μπλοκ από τότε που μου έστειλε αυτά. Το είπα στο δικό μου. Ήθελε ο δικό μου να πάει να του μιλήσει, να του πει ότι ξέρει κάτι, τι να κάνει. Χαλάρωσε, μπρο μου. Αλλά ο δικό μου λίγο, είναι λίγο με στα νεύρα και μπορεί να τον πλακώσει και δεν θέλω παρατράγουδα. Όχι, παιδί μου, γιατί γίνεται. Όχι. Αυτό του λέω και εγώ του αγοριού μου ότι ξέρει κάτι. Δεν υπάρχει λόγο. Αφού είστε καλά οι δυο σα, τέλο. Απλά το θέμα είναι ότι αυτό συνεχίζει ακόμα και περνάει κατά το σπίτι μου και είναι λίγο άβολο. Ο πρώην. Καλά στην αστυνομία. Απλά το θέμα είναι ότι για το συγκεκριμένο δεν έχω πει τίποτα σε κανέναν γιατί ντρεπόμουν, φοβόμουν και τέτοια. Τα μαθαίνουν όλα τα άλλα. Και ήρθες να το πεις εδώ. Ναι, για να νιώσω καλύτερα. Ένιωσες. Η αλήθεια είναι ότι το έβγαλα από μέσα μου. Πότε είναι. Τέλεια. Καλά Χριστούγεννα. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Χαίρομαι πάρα πολύ που ένιωσες καλύτερα. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να ασχοληθείς τώρα με τον πρώην πέρα την πλάκα. Όχι, δεν θα ασχοληθώ. Αφού τώρα είσαι καλά με τα γόρι σου. Θα δει το βίντεο τα γόρι σου. Θα δει, παίζει, είσαι στο βίντεο, σε αυτό. Θα το πω. Ωραία, ηρέμησε και εσύ, παιδί μου. Καλό μου παιδί. Γιώργο, δεν υπάρχει λόγο. Γιώργο, ηρέμησε και εσύ. Είστε μια χαρά εδώ πέρα. Τέλειο. Αν ο πρώην δει το βίντεο, δεν θέλουμε άλλο. Ευχαριστούμε. Μην μα ξαναενοχλήσετε. Κύριε Νεκτάρι. Αυτό. Χάρηκα πάρα πολύ. Καλά Χριστούγεννα, γεια σου. Αυτό ήταν και το σημερινό. Το αχβαχ. Το σοκολατάκι σου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε και αυτό το βίντεο. Τα λέμε αύριο. Ακολουθεί διαγωνισμός. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe. Ένα χειροκρότημα και για το backstage που ήταν και σήμερα εδώ. Άβολο. Ένα χειροκρότημα, ρε μαλάκα. Μπράβο, Σοφία. Μπράβο. Συμμετείχες πολύ σε αυτό το βίντεο. Δεν άντεχα. Γεια σας, τα λέμε αύριο, φιλιά. Έλα παιδιά, το σημερινό το giveaway, το καλό, το σωστό το giveaway. Δίνουμε 300 ευρώ προϊόντα Lavin Rose. Ένας νικητής ή μία νικήτρια θα φύγει αρχές Ιανουαρίου με προϊόντα Lavin Rose που κοστίζουν 300 ευρώ δηλαδή. Καλά, η Δήμητρα θα βάλει και άλλα προϊόντα, την ξέρετε, άμα την ξέρετε τη Δήμητρα την Κατσαφάδο. Σου λέει 300 ευρώ, αλλά θα βάλει το σπίτι της σχεδόν. Οπότε, ακολουθείτε τους όρους του διαγωνισμού, like στο βίντεο, subscribe στο κανάλι μου στο YouTube, follow Κατσαφάδου στο Instagram, follow Lavin Rose στο Instagram και αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας στα σχόλια κάτω. Σχολιάζετε όσες φορές θέλετε, όσο πιο πολύ σχολιάσετε, τόσο πιο πιθανό είναι να κερδίσετε. Ακολουθείτε τους όρους και ένας νικητής ή μία νικήτρια θα κερδίσει 300 ευρώ προϊόντα Lavin Rose και κάποια έξτρα δωράκια. Μήπως έρθουμε με τη Δήμητρα και σας δώσουμε τα δώρα. Δεν ξέρω. Ακολουθήστε τους όρους και εύχομαι να το κερδίσει ο καλύτερος. Να το κερδίσει αυτός που το θέλει περισσότερο. Και αν δεν έχετε ιδέα για τι προϊόντα μιλάμε, μιλάμε για τα καλύτερα προϊόντα της αγοράς αυτή τη στιγμή. Lavin Rose έχει τα πάντα, έτσι. Για άντρες, γυναίκες, παιδιά, τα πάντα. Τα πάντα. Καλή επιτυχία!